Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό, με σημερινά θέματα, με θέματα ημερήσιας διάταξης, την ενημέρωση επί διαδικαστικών θεμάτων και τον κατάλογο εγγράφων και μαρτύρων που θα χρειαστεί η Επιτροπή μας. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αναπληρώσεις συναδέλφων στη σημερινή συνεδρίαση. Σύμφωνα με τις σχετικές επιστολές των κοινοβουλευτικών ομάδων, από τη Νέα Δημοκρατία στη θέση του κυρίου Στυλιανίδη είναι ο κύριος Λαζαρίδης, στη θέση του κυρίου Φωτήλα είναι η κυρία Λιτρίβη, από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στη θέση του κυρίου Δοδονή είναι ο κύριος Χριστίδης. Μία πρόταση, αν βέβαια μπορούμε να το συνεννοηθούμε, επειδή σήμερα είναι και η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Και επειδή έχουμε διαδικαστικά ζητήματα, προτείνουμε, αν είναι βέβαια δυνατόν και θα δούμε και όπως θα πάει και η διαδικασία, να έχουμε ολοκληρώσει περίπου στις 11 για να προχωρήσουν οι εγγραφές ομιλητών. Κύριε Κοκαλέ, ολοκληρώνω. Θα πάρετε το λόγο. Για να γίνουν οι εγγραφές ομιλητών, αν δεν έχουμε προλάβει, θα να διακόψουμε, να γίνουν οι εγγραφές και να συνεχίσουμε. Καλό θα ήταν, επειδή διαδικαστικά ζητήματα έχουμε σήμερα, να το δούμε. Κύριε Κοκαλή. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε έτοιμο τον κατάλογο των μαρτύρων. Θα σας τον εγχειρίσουμε στα επόμενα λεπτά, όπως και ηλεκτρονικά, και τον κατάλογο των εγγράφων που θα ζητήσουμε. Πλην όμως θέλω να θέσω ένα θέμα το οποίο ανέκυψε τις τελευταίες ημέρες. 11 Δεκεμβρίου ο κύριος Πλεύρης απέστειλε μια επιστολή στην οποία, αφού εξιστορεί τους λόγους για τους οποίους θέλει να επιθυμεί να απέχει, πληροφορηθείς για τη μήνυση των συγγενών, των θυμάτων, οι οποίοι συγγενείς των θυμάτων χτες διαδήλωσαν στο Σύνταγμα ζητώντας το αυτονόητο δικαιοσύνη και δικαιοσύνη παντού. Ο κύριος Πλεύρης ενημερώθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την μήνυση, το λέει άλλωστε και ο ίδιος εις βάρος του. Και καταλήγει, θεωρώντας ότι η μήνυση αυτή είναι προσχηματικά, έτσι σύμφωνα την επιστολή του, ωστόσο, δεδομένου ότι επιθυμεί να διαφυλάξει απόλυτα τη διαδικασία και το έργο της Επιτροπής και σε καμία περίπτωση δεν θέλει να υπάρξει παραμικρή υπόνοια στην ελληνική κοινωνία, αλλά από τους συγγενείς δηλώνει την αποχή του από τα καθήκοντά του. Αυτό γιατί? Πρώτον, διότι μετήχε στο συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας που επελήφθη του δυστυχήματος την ίδια και τις επόμενες ημέρες, αλλά και κατά δεύτερον, διότι επιβλήθη αυτή η μήνυση. Δεκτό. Θεωρούμε και προτείνουμε στην Επιτροπή ότι το αυτό κόλλημα έχει και η κυρία Ράπτη. Πρώτον, διότι και αυτή συμμετείχε στο συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας, και δεύτερον, διότι καταμηνήθηκε από τους συγγενείς των θυμάτων. Να διευκρινίσω ότι και ως νομικός το οφείλω πάνω απ' όλα, το ότι μηνήθηκε δεν σημαίνει ότι θα είναι και εξ αναγκασμού κατηγορουμένη, αλλά δημιουργείται εκ των πραγμάτων ένα τεκμήριο δυσπιστίας όσον αφορά το συγκεκριμένο μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, δεδομένο και δοθέντος ότι ο προϊστάμενός της τότε εξαιρέθηκε, δήλωσε την αποχή του από την Εξεταστική Επιτροπή και η υφιστάμενή του τότε και τώρα μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής παραμένει. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν θα εξεταστούν πιστεύω μάρτυρες οι συγγενείς των θυμάτων, το μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο έχει μηνυθεί, να υποβάλει ερωτήσεις σε αυτόν ο οποίος τον ή την μήνυσε. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα τεκμήριο τουλάχιστον δυσπιστίας. Και νομίζουμε ότι και θεωρούμε και προτείνουμε ευπροσώπως ότι θα έχει την πολιτική ευθυξία να απέχει από τα καθήκοντά της. Κύριε Πρόεδρε, εμείς είμαστε έτοιμοι και με τους μάρτυρες και με τα έγγραφα. Οφείλουμε όμως, επειδή συνέβησαν όλα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα και η δήλωση αποχής του κ. Πλεύρη και η μήνυση των συγγενών και το γεγονός ότι αυτά που διαδραματίστηκαν μετά το δυστύχημα αποτελούν εξίσου εγκλήματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν και από μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που
συμμετείχαν στο συντονιστικό όργανο, χωρίς να θέλω αυτή τη στιγμή ούτε να αποδώσω ευθύνες, μόνο και μόνο που συμμετείχαν στο συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας, σε αυτό το οποίο κατά τους συγγενείς φέρει ευθύνες για την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος, σοβαρότατες ευθύνες, όπως φαίνει και ο κύριος Αγοραστός. Καταλαβαίνετε ότι και το γεγονός ότι έχει μηνυθεί από τους συγγενείς δημιουργεί ένα τεκμήριο σοβαρό δυσπιστίας και θεωρούμε δεδομένο ότι η κυρία Ράπτη θα απέχει όπως έκανε και ο κύριος Πλεύρης από την εξεταστική. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Κόκαλη. Ο κύριος Τσαυδαρίδης και μετά η κυρία Ράπτη υποθέτω επί προσωπικού ούτως ή άλλως. Καταρχάς κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι ο κύριος Κόκαλης θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός σε αυτά που αποδίδει και στον κύριο Πλεύρη και στην κυρία Ράπτη. Δεν υπήρξε ποτέ συντονιστικό όργανο που να πήρε αποφάσεις σε σχέση με δίθεν αλλίωση του τόπου του ατυχήματος. Ποτέ δεν υπήρξε τέτοιο συντονιστικό όργανο. Αφενός, αφετέρου, δεν υπήρξε συντονιστικό όργανο που να μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και να έχει να κάνει με εντολές που θα έδινε για την αλλίωση του τόπου των στοιχείων που υπήρχαν στον τόπο του ατυχήματος. Ο κύριος Πλεύρης, από τις μηνύσεις που υπάρχουν στην ειδική γραμματεία του Προέδρου της Βουλής, προκύπτει από την ανάγνωσή τους ότι δεν καταμηνύεται ο ίδιος. Προκύπτει επίσης από την απλή ανάγνωση των μηνύσεων που υπάρχουν και την από 12 Μαΐου 2023 έγκληση των συγγενών, των θυμάτων και άλλων ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν βλάβες, είναι αν θυμάμαι καλά 45 τον αριθμό. Εκεί έχουν καταμηνηθεί 8 πολιτικά πρόσωπα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Σπύρτζης, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης, ο κύριος Νίκος Μαυραγάνης και ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Άρα λοιπόν πουθενά δεν αναφέρεται στις μηνύσεις που έχουν κατατεθεί από τους συγγενείς και στην πρώτη και στη συμπληρωματική το όνομα του κυρίου Πλεύρη, της κυρίας Ράπτη, γιατί για αυτήν συζητάμε σήμερα. Και επίσης και στην περιγραφή, και άλλα φυσικά πρόσωπα έχουν εκτός από τα πολιτικά πρόσωπα, ενώ στην περιγραφή λοιπόν τυχόν συμμετόχων δεν γίνεται απολύτως καμία αναφορά, έστω και με τη μορφή υπόνοιας, τόσο στο πρόσωπο του κυρίου Πλεύρη όσο και στο πρόσωπο της κυρίας Ράπτη. Άρα λοιπόν και επίσης τα διαβιβαστικά έγγραφα των εισαγγελικών λειτουργών τόσο του πρωτοδικείου όσο και του Αρείου Πάγου δεν αναφέρουν καθόλου το όνομα ούτε του κυρίου Πλεύρη ούτε της κυρίας Ράπτη, ενώ γίνεται ρητή αναφορά στον Πρωθυπουργό και στα 7 και στους 7 άλλους υπουργούς τους οποίους προηγουμένως ανέφερα. Άρα και από την αξιολόγηση των δικαστικών αρχών προκύπτει ότι οι μηνύσεις αυτές δεν αφορούν την κυρία Ράπτη, δεν αφορούν τον κύριο Πλεύρη και δεν θα μπορούσαν άλλωστε να τους αφοράν, διότι ουδεμία απόφαση έχουν λάβει που να σχετίζεται με το χώρο που έλαβε χώρα το δυστύχημα. Η κυρία Ράπτη δεν συμμετείχε σε κανένα συντονιστικό όργανο που να έδωσε εντολές. Η κυρία Ράπτη, θα μας το πει και η ίδια, βρέθηκε μόνο στο νοσοκομείο την επόμενη μέρα του συμβάντος με την ιδιότητά της και της υπευθύνου για την ψυχική υγεία και είχε να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την δική της αρμοδιότητα αυτή. Καμία εντολή δεν δόθηκε πουθενά και επίσης και από το κείμενο της εξοδίκου που μας έχουν αποστείλει οι συγγενείς των θυμάτων αναφέρεται ότι η έγκληση, η συμπληρωματική έγκληση της 16 Μαΐου 2023 δεν αναφέρει καθόλου ούτε την κυρία Πλεύρη ούτε την κυρία Ράπτη, αλλά ενδεχομένως λέει τη συμπεριλαμβάνει περιγραφικά όταν αναφέρεται ότι στις δράσεις αυτές αλλίωσης των στοιχείων του τόπου του ατυχήματος
παρίστατο και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και θεωρούν οι συγγενείς με την εξώδικο ότι σε αυτούς τους όλους συναρμόδιους φορείς μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η κυρία Ράπτη που καθόλου δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα άκουσα γιατί παρετήθηκε ο κύριος Πλεύρης. Ο κύριος Πλεύρης, εάν θυμάστε, όταν τέθηκε το ζήτημα της εξαίρεσής του, είχε αναφέρει όλα αυτά και είχε αναφέρει επίσης ότι δεν υπάρχει μήνυση εναντίον του και συγκεκριμένος λόγος για να αυτοεξαιρεθεί. Και την επόμενη μέρα που έγινε αυτή η κουβέντα και επιφυλαχθήκαμε για να δούμε τι θα αποφασίσει η Επιτροπή, προσήλθαν τα θύματα και με νέα συμπληρωματική μήνυση της Παρασκευής τον κατονόμασαν ρητά σε καινούργια μήνυση. Αυτός ήταν και ο λόγος, η αφορμή αν θέλετε, όχι ο λόγος, που αποφάσισε ο κύριος Πλεύρης να αυτοεξαιρεθεί, χωρίς μέχρι εκείνη τη στιγμή που συζητούσαμε το θέμα της εξαίρεσης να έχει μηνυθεί, όπως είπα, για οποιοδήποτε αδίκημα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το όνομά του είτε στις μηνύσεις που διαβιβάστηκαν στη Βουλή των Ελλήνων, είτε στα σχετικά διαβιαστικά έγγραφα τόσο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όσο και της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, χωρίς να έχει ζητηθεί από συναδέλφους βουλευτές η σύσταση ειδικής προκαταρκτικής επιτροπής για το πρόσωπό του και κυρίως χωρίς ακόμη και τώρα να έχει λάβει γνώση για την σε δεύτερο χρόνο μηνυτήρια αναφορά εναντίον του, την ώρα μάλιστα που εκκρεμούσε η συζήτηση για το αίτημα εξαίρεσής του, στην οποία καινούργια συμπληρωματική μήνυση που αποτέλεσε, όπως είπα, την αφορμή, δεν συμπεριλαμβάνεται καθόλου η κυρία Ράπτη. Ο κύριος Πλεύρης λοιπόν δεν απέχει γιατί μηνύθηκε, απέχει γιατί έχει συνείδηση, γιατί έχει ενσυναίσθηση και είναι αποφασισμένος, όπως και όλοι μας στη Νέα Δημοκρατία, να μην αφήσουμε καμιά προσχηματική ενέργεια του οποιοδήποτε να εμποδίσει, να χυθεί γρήγορα άπλετο φως τόσο στο δυστύχισμα αυτό καθ' αυτό, όσο και στις πραγματικές διαχρονικές αιτίες που οδήγησαν τους σιδηρόδρομους στην Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Ως μέλη λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική, διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα αφήσουμε ούτε σε fake news ούτε σε θεωρίες συνωμοσίας να καπηλευθούν την εθνική οδύνη. Θα ψάξουμε την αλήθεια και τις ευθύνες όποιον και όπου βρίσκονται. Κύριε Κόκαλη, ο κόσμος που διαδήλωσε χθες δεν ζήτησε μόνο δικαιοσύνη, όπως πολύ σωστά είπατε, ζήτησε και ταχύτητα. Και εσείς βλέπω ότι συστηματικά και εσείς και η κυρία Κωνσταντοπούλου προσπαθείτε να δημιουργείτε συνέχεια διαδικαστικά ζητήματα. Είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα που συστάθηκε η Επιτροπή και δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη την εξέταση μαρτύρων. Συζητάμε συνεχώς για διαδικαστικά θέματα, εφαρμόζετε παρελκυστικές πολιτικές και νομίζω ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Όλοι έχουμε βαριά ευθύνη να διευκρινίσουμε τις συνθήκες του ατυχήματος ταχύτατα, χωρίς παρελκυστικές μεθόδους και πρακτικές και να πάμε να εξετάσουμε την Παρασκευή τους πρώτους μάρτυρες, να προτείνουμε τους μάρτυρες, να ζητήσουμε τα έγγραφα και να ξεκινήσει επιτέλους τις εργασίες αυτή η Επιτροπή. Αντιλαμβάνεστε από την τοποθέτησή μου ότι κανένα κόλλημα απολύτως δεν έχει η κυρία Ράπτη, πρώτον γιατί δεν μηνύθηκε ποτέ. Σε όσες μηνύσεις και στην πρώτη και στη συμπληρωματική και στην τελευταία που έχουν γίνει έχουν κατατεθεί τρεις μηνύσεις. Υπάρχουν διαβιβαστικά έγγραφα εισαγγελέων λειτουργών του Αρείου Πάγου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως που καθόλου δεν κατονομάζουν την κυρία Ράπτη. Η κυρία Ράπτη ήταν υφυπουργός υγείας αρμόδια για την ψυχική υγεία. Βρέθηκε μόνο μια μέρα την επόμενη στα νοσοκομεία για να συμπαρασταθεί με την ιδιότητά της στα θύματα που προσπαθούσαν να βρουν την άκρη τι συμβαίνει στα θύματα, στις οικογένειες των θυμάτων που προσπαθούσαν να δουν τι γίνεται με τους ανθρώπους τους. Άρα λοιπόν κανένα κόλλημα δεν υφίσταται, να προχωρήσει η διαδικασία. Καλώς συμμετέχει η κυρία Ράπτη στην Επιτροπή, όπως καλώς θα συμμετείχε και ο κύριος Πλεύρης για τους λόγους που προανέφερα. Να προχωρήσουμε την πρόοδο της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Τσαβδαρίδη. Η κυρία Ράπτη έχει ζητήσει το λόγο να τοποθετηθεί επί του ζητήματος, γιατί είναι και προσωπικό θέμα. Καλημέρα σας, καταρχήν. Μισό λεπτάκι. Δεν βάζω χρόνο. Υποθέτω ότι πάμε σε ένα εύλογο διάστημα ο καθένας να τοποθετηθεί και κατόπιν θα τοποθετηθούμε, θα βάλουμε και τους χρόνους. Παρακαλώ, κυρία Ράπτη. Εύλογο και λιτό. Καταρχήν να αναφέρω ότι εγώ δεν παραβρέθηκα στον τόπο του ατυχήματος παρά την ημέρα κατά την οποία επισυνέβη και συγκεκριμένα τις πρώτες πρωινές ώρες βρέθηκα ως είχα υποχρέωση να κάνω από την αρμοδιότητά μου ως υφυπουργού ψυχικής υγείας
για να συντονίσω στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας τα κλιμάκια των ειδικών ψυχολόγων και ψυχιάτρων, τα οποία συγκροτήσαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να παράσχουμε υποστήριξη στους ανθρώπους οι οποίοι αναζητούσαν τους συγγενείς τους, όπως επίσης να παράσχουμε υποστήριξη και σε όσους ερχόντουσαν στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων. Το όνομά μου, από όσο έχει υποπέσει στην αντίληψή μου, δεν έχει αναφερθεί σε καμία μήνυση ή σε κάποιο άλλο διαδικαστικό έγγραφο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δικογραφία, και κατά τούτο δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο τίθεται από τον κύριο Κόκαλη το αίτημα της εξαιρέσεώς μου. Και βεβαίως εκείνο το οποίο ανέγνωσα και εγώ είναι για πρώτη φορά μνημόνευση του ονόματός μου στην από 8-12 του 23 συμπληρωματική έγκληση, αλλά με τρόπον ώστε να διερευνηθεί το αν συμμετείχα σε οποιαδήποτε φερόμενη σύσκεψη για οποιαδήποτε φερόμενη αλλίωση. Συνεπώς, με το δεδομένο αυτό και με το δεδομένο ότι η δική μου η αρμοδιότητα και οι εντολές που είχα, αλλά και στην πράξη η συμμετοχή μου στην υποστήριξη των ανθρώπων που το είχαν ανάγκη εξαντλήθηκε στα όσα ανέφερα προηγουμένως, θεωρώ ότι παρέλκυ το να εξαιρεθώ από την παρούσα συνεδρίαση, όπως επίσης και οποιασδήποτε άλλες συνεδριάσεις Εξεταστικής Επιτροπής, διότι κατά τούτο θα πρέπει όλοι όσοι είχαν οποιαδήποτε παρουσία με κάποια θεσμική ιδιότητα σε εκείνη την τραγική ημέρα, την πρώτη ημέρα του δυστυχήματος, να επίσης να μην μπορούν να είναι μέλη μιας εξεταστικής επιτροπής. Συνεπώς, νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσει το σώμα. Ευχαριστώ την κυρία Ράπτη. Κάτι θέλει να προσθέσει ο κύριος Κόκαλης και κάτι να δώσουμε στις κοινοβουλευτικές για να μην εκτίθεται, συνάδελφοι. Κύριε Τσαβαρή, σας πήρε ο πόνος για τη διαδικασία τώρα, για την ταχύτητα. Καταρχήν, ο κύριος Πλεύρης ενημερώθηκε εκτός από τον μέσο μαζικής ενημέρωσης από την εξώδικη δήλωση που απέστειλαν οι συγγενείς των θυμάτων τη Δευτέρα στον πρόεδρο της Βουλής, που περιείχαν και τη συμπληρωματική έγκληση, στην οποία αναφέρεται ρητός συμπληρωματική έγκληση ΕΓΑ 2023-414 κατά Κωνσταντίνου Αγοραστού, δεύτερον του Συνόδου των Μελών του Συντονιστικού Οργάνου, Β, ο τότε Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, και Ε, της τότε Υφυπουργού Υγείας κυρία Ζωή Σαράπτη. Αυτό το έγγραφο δεν το ξέρετε. Δεν θα κάνουμε δικαστήριο εδώ να πούμε αν έχει ευθύνες τώρα η κυρία Ράπτη ή ο κύριος Πλεύρης. Κύριε Τσαβαδαρίδη, είμαι πολύ προσεκτικός. Λέμε ότι υπάρχει τεκμήριο δυσπιστίας και οφείλει η κυρία Ράπτη για τους ίδιους λόγους που δήλωσε αποχή ο κύριος Πλεύρης να το πράξει και η ίδια. Να έχει αυτή την πολιτική ευθυξία. Για τους ίδιους λόγους. Όχι για παραπάνω λόγους. Από τη στιγμή που έχει μηνυθεί, και το θέτω υπόψη και των άλλων κομμάτων, και θέτουμε το θέμα σε ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε. Θέρεση της κυρίας Ράπτη, σωστά. Για τους ίδιους λόγους. Γιατί άκουσα τώρα και από τον κύριο Τσαβδαρίδη και από την κυρία Ράπτη, δεν μηνύθηκε, μα το κοινοποίησαν τη μήνυση. Υπάρχει το όνομά της. Ονομαστικά. Όχι να προκύπτει από το κατά παντός υπευθύνου. Ευχαριστώ τον κύριο Κόκαλη. Κυρία Αποστολάκη, θα κάνουμε ένα γύρο όποιοι θέλουν από τα υπόλοιπα κόμματα να τοποθετηθούν. Με τη σειρά, κυρία Αποστολάκη. Κύριε Πρόεδρε, η άσκηση ποινικής δίωξης από την Ευρωπαία Εισαγγελέα για κακουργήματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης 717 κατά 23 φυσικών προσώπων είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί παρά να μην αναφερθεί στη σημερινή μας συνεδρίαση, γιατί έρχεται να υπογραμμίσει τη μεθοδευμένη, κατά την άποψή μας, βούληση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που βρήκε αρρωγούς και από άλλα κόμματα, σε σχέση με την παρεμπόδιση της μόνης κοινοβουλευτικής διαδικασίας, που θα ήταν η αρμόδουσα για το εθνικό χρέος της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας απέναντι στην διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών.
και αυτή θα ήταν η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Το δεύτερο που θέλω να υπογραμμίσω είναι επειδή ακούστηκε ότι ποια είναι η σημασία των όσων βρέθηκαν στο χώρο στα συντρίμια, στο χώρο του εγκλήματος. Γίναμε όλοι μάρτυρες πριν από λίγες μέρες του γεγονότος ότι υπήρξε βιολογικό υλικό αλλά και ανθρώπινα μέλη που έχουν βρεθεί στα συντρίμια ακόμα και σήμερα. Άρα υπάρχει ένα μέγα ζήτημα σε σχέση με τη διαχείριση των στοιχείων. Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες από τις οικογένειες των θυμάτων για μεθοδευμένη αλλίωση των στοιχείων στα Τέμπη. Υπάρχει ιδιωτική εταιρεία η οποία ενεργεί ως πληρεξούσια για λογαριασμό των οικογενειών των θυμάτων, της οποίας τα ευρήματα είναι συγκλονιστικά σε σχέση με το τι βρέθηκε μετά την έρευνά τους. Το λέω αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία και θα πρέπει να πάρει ένα μεγάλο κομμάτι των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής και αυτό το ζήτημα των ερευνών μας, της εξέτασης των μαρτύρων σε σχέση με το εάν υπήρχε βιασύνη, εάν υπήρχε μεθοδευμένη βιασύνη ή εάν υπήρχε αμέλεια η οποία οδήγησε σε μία προχειρότητα με μεγάλο όμως κόστος σε ό,τι αφορά τα στοιχεία, τα κρίσιμα στοιχεία για την διερεύνηση του εγκλήματος. Θα έπρεπε να υπάρχει μία πλήρης εικόνα, θα έπρεπε οι πραγματογνώμονες να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία ούτως ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή υπόνοια για μεθόδευση, για αλλίωση των στοιχείων. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κυρίας Ράπτη, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι προφανές, αμάχητο και αντικειμενικό ότι η κυρία Ράπτη έχει μηνυθεί. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το τεκμήριο της αθωότητας αφορά τους πάντες. Ούτε είναι κατηγορούμενη η κυρία Ράπτη. Η κυρία Ράπτη είναι ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει υποβληθεί έγκληση. Κατά συνέπεια, επειδή πραγματικά οφείλουμε σεβασμό στη μνήμη αυτών των προσώπων και στις οικογένειές τους, θεωρώ περιττή τη συζήτηση που γίνεται. Είναι προφανές ότι η κυρία Ράπτη θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί. Ευχαριστώ την κυρία Αποστολάκη. Έχει ζητήσει και η κυρία Κομνηνάκα. Κύριε Ψηλάτη, παρακαλώ, διευκολύνετε με. Η κυρία Κομνηνάκα έχει το λόγο. Παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Ψηλάντη, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Ψηλάντη και κύριε Κόκαλη, παρακαλώ για να πάμε ωραία τη διαδικασία. Η κυρία Κομνηνάκα έχει το λόγο. Κύριε Ψηλάντη, σας παρακαλώ. Κυρία Κομνηνάκα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ πολύ, κύριε Ψηλάντη, σας παρακαλώ, μην κάνουμε διάλογο. Η κυρία Κομνηνάκα. Με συγχωρείτε, έχουμε... κύριε Πρόεδρε, επειδή με διορθώσατε. Προφανώς μήνυση. Αλλά το κακόβουλι είναι δική σας κρίση. Είναι δική σας κρίση. Δικό μου χρέος όμως είναι να διαχειριστώ τη διαδικασία. Κύριε Ψηλάντη, δεν έχετε το λόγο. Κυρία Αποστολάκη, ολοκληρώσατε. Η κυρία Κομνηνάκα. Παρακαλώ. Μπορεί και εγώ να συμφανώ ότι είναι κακόβουλι. Κυρία Αποστολάκη, είναι όμως μήνυση. Ξεκάθαρο. Περί αυτού ομίλησα. Παρακαλώ. Δεν έκανα κρίση. Μπορεί να είναι κακόβουλι. Είναι όμως. Το ξεκαθαρίσατε. Η κυρία Κομνηνάκα από το ΚΚΕ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ, αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα μια τόσο σοβαρή υπόθεση την οποία έχουμε κληθεί να εξετάσουμε, πρέπει εδώ και τώρα να προχωρήσουμε, να μπούμε στην ουσία, γιατί αυτό που πραγματικά αναμένουν και με έμφαση και χτες επανέλαβαν οι συγγενείς των θυμάτων, είναι να προχωρήσει επιτέλους να διερευνηθεί η υπόθεση, να μπούμε στην ουσία. Εμείς εξ αρχής έχουμε εκφράσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι για οποιοδήποτε αίτημα έρχεται εδώ
εξαίρεσης προσώπων που να ψηφίσει η Επιτροπή για να εξαιρεθούν πρόσωπα που ορίζονται από τις κοινοβουλευτικές ομάδες, δεν συμφωνούμε, γιατί θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση η κοινοβουλευτική ομάδα έχει και την ευθύνη και κρίνεται και γι' αυτό και για την επιλογή των προσώπων που κάνει, όπως και τα ίδια τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εξεταστική θα κριθούν για την επιλογή τους να μείνουν ή να μην μείνουν στην εξεταστική. Η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα εξάλλου εδώ εκφράζεται συνήθως δια του εισηγητή, οπότε δεν θεωρούμε ότι μπορούμε ή έχουμε λόγο στο ποιον θα ορίσει κάθε κοινοβουλευτική ομάδα για να συμμετέχει στην Εξεταστική Επιτροπή. Όμως πρέπει επιτέλους να σταματήσουν από όποια πλευρά και αν έρχονται τα παρελκυστικά αιτήματα. Πρέπει να μπούμε στην ουσία. Είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα από τη στιγμή που έχει ψηφιστεί στην ολομέλεια η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Και είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε ορισμένους, η Εξεταστική Επιτροπή ήταν και είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει στη Βουλή να συζητηθεί αυτό το έγκλημα, οι πολιτικές ευθύνες και οι πραγματικές του αιτίες. Αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο διάφοροι επιθυμούν να χρησιμοποιούν τις διαδικασίες για να διαμορφώνουν μόνο, να κάνουν μια για πολιτική εκμετάλλευση, για να κάνουν οποιαδήποτε αντιπαράθεση, νομίζω ότι εδώ η Εξεταστική Επιτροπή πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, πρέπει να προχωρήσουμε στην ουσία, να αρχίσει επιτέλους η εξέταση των μαρτύρων και πράγματι οι συγγενείς των θυμάτων θεωρούμε ότι έχουν πάρα πολλά να εισφέρουν στη διαδικασία, έχουν και για, και για το ίδιο το έγκλημα και για τα μετέπειτα, τις αναφορές και την υπόνοια που υπάρχει για μετέπειτα συγκάλυψη, καθυστέρηση στη διερεύνηση στοιχείων κλπ. Και γι' αυτό και εμείς θα πούμε βέβαια στη συνέχεια, θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τους ίδιους τους συγγενείς των θυμάτων την εξέταση των μαρτύρων. Όμως πρέπει να ξεκινήσουμε. Από αυτή την άποψη, εμείς νομίζω τοποθετηθήκαμε ξεκάθαρα και ήδη από το πρώτο αίτημα που έγινε για την εξαίρεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ότι εμείς δεν θα πάρουμε θέση σε αυτό. Θεωρούμε ότι πρέπει να η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα να αναλάβει την ευθύνη των μελών που προτείνει για να συμμετέχουν σε αυτή. Ευχαριστώ την κυρία Κομνινάκα. Βάσει τη σειρά, θέλει κάποιος άλλος να πάμε τη σειρά και κατόπιν ο κύριος Σαράκης. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα πάμε με τη διαδικασία για να τοποθετηθείτε συνολικά, κύριε Ρέπ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι όλοι οι βουλευτές έχουμε ορκιστεί στον ίδιο όρκο να υπηρετούμε τους νόμους και το Σύνταγμα. Θεωρώ ότι ο κάθε βουλευτής που συμμετέχει σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή εκπροσωπεί το έθνος και θα ασκήσει τις αρμοδιότητές του με πλήρη αμεροληψία. Και γι' αυτό το λόγο, όπως ακριβώς εξακολουθούμε να έχουμε την ίδια άποψη την οποία εκφράσαμε και στην περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ότι η ελληνική λύση δεν επιθυμεί κανενός την εξαίρεση από την συμμετοχή στην Εξεταστική Επιτροπή, διότι θέλουμε να πιστεύουμε και έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους τους βουλευτές ότι θα λειτουργήσουν με αμεροληψία, όπως ακριβώς επιτάσσει και ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Σαράκη. Ο κύριος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάτες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα να πω λίγο τα εξής. Καταρχάς, πρώτα-πρώτα προκύπτει ότι πράγματι η κυρία Ράπτη έχει μηνυθεί. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι έχει αποκτήσει την ιδιότητα της κατηγορουμένης. Εμείς σεβόμαστε το τμήμα της οδότητας. Για όλους, ανεξαιρέτως του ποιοι είναι. Θα ήθελα επίσης να πω για τον κύριο Υψηλάντη, δεν υπάρχει καμία κακόβουλη μήνυση. Οι μήνυσεις είναι είτε αβάσιμες είτε βάσιμες. Εμείς δεν θα κρίνουμε εδώ ποια είναι μήνυση βάσιμη ή αβάσιμη. Αυτό το κρίνουν οι εισαγγελείς. Εμείς είμαστε μια εξαστική επιτροπή. Και όχι οι εισαγγελείς, δεν θα αποκαλύψουμε εισαγγελικές αρχές. Απλώς λοιπόν παράκληση να μην ακούγαμε τέτοιους χαρακτηρισμούς εντός της αιθούσης. Είναι άσχημο να ακούγεται αυτό εδώ. Όλες οι μηνύσεις κρίνονται από τα αρμόδια εισαγγελικά όργανα. Αυτό και τελείωσε βασικά. Το λέω ως δικηγόρος. Λοιπόν, όσον αφορά για το αίτημα εξαιρέσεως, κυρία Ράπτη, είχαμε πει και στην κυρία Κωνσταντοπούλου στο ίδιο ζήτημα και τώρα το λέμε ότι για μας προσωπικά δεν συντρέχει κάποιο ζήτημα εξαιρέσεως ή κολλήματος. Διότι η συγκεκριμένη Εξεταστική Επιτροπή δεν έχει για μας, δεν αποτελεί για μας εισαγγελικό ή δικαστικό όργανο με τη στενή έννοια του όρου και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει για μας κάποιο κόλλημα συμμετοχή σε αυτήν. Εμείς ακολουθούμε την ίδια πολιτική παντού και δεν κάνουμε καθόλου κυβιστήσεις. Ανάλογα με το ποιος είναι σε κάποιο κόμμα. Αυτό το ξέρουμε. Και
Συγγνώμη. Και κάτι τελευταίο θέλω να πω, επειδή ακούστηκε κάτι για το συντονιστικό όργανο. Θα πρέπει να πω ότι αυτό δεν το επινοήσαμε εμείς, δεν είναι από εκεί μέσα φαντασίας μας. Αυτό το αναφέρει ο κύριος αγοραστός. Είχε στείλει ένα εξώδικο στις 18 Οκτώβου του 2023 στους συγγενείς και έλεγε εκεί ότι υπήρξε ένα συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, το οποίο είχε κάνει δύο συνεδριάσεις και εκεί πέρα αποφασίστηκε η απαράδεκτη για μένα ενέργεια της αλλίωσης του πεδίου. Είναι απαράδεκτη ενέργεια από κάθε άποψη. Αυτό το λέει ο κύριος αγοραστός. Δεν είναι κάτι το οποίο το επινοήσαμε εμείς, ούτε θέλουμε εμείς να κατηγορήσουμε κάποιον αδίκως βασικά. Όποιοι λοιπόν έχουν θέμα, ας τα βρουν με τον κύριο αγοραστό. Ο ίδιος κατονόμασε. Και ο ίδιος λέει μέσα για τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Μιχαήλ Παπαδόπουλο και τον κύριο Βασίλειο Παπαγεωργίου. Αυτός τους κατονόμασε και όχι εμείς. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο βασικά. Και τώρα σας θέλαμε να πούμε πως για μας δεν θέλαμε να υπάρξει καμία συγκάλυψη. Έχουμε πει ξεκάθαρα πως υπάρχουν ξεκάθαρα ποινικές ευθύνες. Αυτό επιβεβαιώθηκε και χθες και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που άσκησε ποινική δίωξη κατά 23 φυσικών προσώπων. Επομένως λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα πολιτικό, είναι και θέμα ποινικό. Για τα υπόλοιπα θα το δούμε εν καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Δημητριάδη. Η κυρία Πέρκα από τη Νέα Αριστερά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε τώρα τι έχουμε εδώ. Τοποθετηθήκαμε και εμείς, τοποθετήθηκα την προηγούμενη φορά πραγματικά ότι οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων ορίζουν τις επιτροπές, τις εξεταστικές. Ότι όμως οι κοινωνικές πλειοψηφίες δεν δικαιούνται κάθε φορά να, ή οποιασδήποτε πλειοψηφίες να αλλάζουν τη σύνθεση των επιτροπών. Παρ' όλα αυτά, εδώ παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία της συμπολίτευσης κατάφερε με μόνη τη δική της τοποθέτηση, μάλλον ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ, να εξαιρέσει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για λόγους λοιπόν δικαιοσύνης, εγώ θα έλεγα, αφού ξεκίνησε αυτό, θα έλεγα ότι θα ήταν καλό αυτή η επιβολή μιας πλειοψηφίας στη σύνθεση μιας επιτροπής να σταματήσει δια της εξαίρεσης και της κυρίας Ράπτη. Διαλόγους δικαιοσύνης. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνετε την πολιτική μου τοποθέτηση. Γιατί εγώ δεν μιλάω ως νομικός, δεν κατέχω και την νομική. Διακόπτεται την κυρία εδώ Πέρκα, θα βοηθήσω παρακαλώ. Με τις τεχνικές μου γνώσεις σε αυτή την επιτροπή. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει τόσο καιρό να συνεδριάζουμε και να μην μπορούμε να προχωρήσουμε για διαδικαστικά, όταν είναι γνωστό πια και έχει φανεί ότι όταν μία πλειοψηφία, συγκεκριμένη πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αποφασίζει ότι δεν θέλει την κυρία Κωνσταντοπούλου το επιβάλλει, αδίκως η συζήτηση, και όταν αποφασίζει ότι για αντίστοιχους λόγους η κυρία Ράπτη πρέπει να μείνει, θα αποφασίσει ότι πρέπει να μείνει. Τοποθετήθηκαμε πολιτικά ότι πραγματικά και επιμένω σε αυτό ότι δεν μπορεί η επιτροπή η ίδια εξεταστική, η οποία παραμένει να είναι επιτροπή της Βουλής, είναι πολιτικό το θέμα και δεν είναι νομικό, να αποφασίσει τη σύνθεσή της, αλλά κάθε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά κάπως πρέπει να αντιδράσουμε και να τοποθετηθούμε απέναντι σε αυτή την υπεροπλία, θα πω, μιας πλειοψηφίας. Αυτό και παρακαλώ πάρα πολύ. Τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, το ξέρουμε όλοι, νομίζω γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ πέρα. Ας μην προτρέχουμε ενώ με κρίσεις και οι απόψεις, να ξεκινήσει κανονικά η διαδικασία. Ο κόσμος έξω περιμένει την δικαιοσύνη, το είδαμε και χθες. Είναι τα πράγματα πολύ λεπτά, πολύ σοβαρά και έχουν και πολλές παραμέτρους και παράγοντες. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι μια διαδικασία προανακριτικής θα ήταν πιο σωστή, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ την κυρία Πέρκα. Ο λόγος στον κύριο Οικονομόπουλο από την Νίκη. Κύριε Τσαβαδί, να κάνουμε το ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι και κυρίως κυρία Ράπτη, αισθάνομαι ότι η Επιτροπή μας, όπως ισχυρίστηκα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, κακώς μπήκε στη διαδικασία του να αρχίσει τους αποκλεισμούς. Άπαξ όμως και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Τώρα το να κάνουμε, να προσπαθούμε εμείς να επιλέξουμε αν θα διώξουμε μόνο την κυρία Κωνσταντοπούλου, αν θα διώξουμε και τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος αυτοεξαιρέθηκε, αν θα διώξουμε και εσάς, νομίζω ότι παρέλκει. Θα μπορούσατε κι εσείς, όπως έκανε και ο κύριος Πλεύρης, να πείτε ότι φεύγω μόνη μου, αυτό εξαιρούμε, να μην κάνουμε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή για να προχωρήσουμε. Και αυτό
Όχι γιατί πιστεύω κανείς από εμάς δεν πιστεύει ότι όλη αυτή η διαδικασία εμπλέκεστε ή έχετε οποιαδήποτε αποχρώσεις ενδείξει ενοχής. Αλλά καλώς ή κακώς οι όποιες επιλογές κάνουμε εδώ μέσα έχουν λιγάκι έτσι, προσπαθούμε λίγο να ικανοποιήσουμε και αυτούς που στέλνουν τα εξώδικα, που κάνουν τις μηνύσεις. Η γυναίκα του Κέσσαρος δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται. Αφού λοιπόν έχουν στείλει εξώδικα, σας έχουν μηνύσει και θέλουν να σας εμπλέξουν και εσάς αυτή την ιστορία. Είστε 158 βουλευτές. Τι θα γίνει δηλαδή αν και στη θέση σας μπει ένας άλλος συνάδελφος να προχωράμε και να μην καθυστερούμε. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο η κυρία Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να υποθέσω ότι παραλείψατε από λόγο που αφορά τυχαία περίπτωση και όχι εσκεμένα να με αναφέρετε ως εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση που συμμετέχω σε όχι αντικατάσταση και αναπλήρωση για την Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν αποδεχόμαστε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έπρεπε να εξαιρεθεί ή έπρεπε να αντικατασταθεί. Θεωρούμε ότι η απόφαση περί εξαίρεσης είναι άκυρη, ανυπόστατη, νόμο και ουσία βάσιμη, προδήλως υποβολημαία, δεν παράγει ένομα αποτελέσματα και προς τούτο έχει συνταχθεί μια σχετική επιστολή η οποία επιδόθηκε και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 6073 προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, και θα την καταθέσω και στα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης. Παρακαλώ, ένας κλητήρας να πάει να το λάβει. Ευχαριστούμε. Ορίστε. Το λόγο έχει ο κύριος... Μισό λεπτάκι, δεν έχω τελειώσει, παρακαλώ. Α, είδα ότι διακόψατε, παρακαλώ. Ναι. Διέκοψα γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διέρχονται του χώρου. Α, και... εντάξει, παρακαλώ, παρακαλώ. Θα ήθελα να θυμίσω λοιπόν στους συναδέλφους και σε όσους βλέπουν τη συνεδρίασή μας ή θα τη δουν, ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον ελληνικό λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους. Σε μια τέτοια περίσταση λοιπόν, στην παρούσα συνεδρίαση και σε κάθε άλλη αυτής, θεωρώ ότι συμμετέχουν οι 57 νεκροί του εγκλήματος των Τεμπών, συμμετέχουν οι οικογένειές τους, συμμετέχουν όλοι όσοι είμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό τους και βρεθήκαμε χθες στη χθεσινή συγκέντρωση στο πλάι τους, βλέποντας να ανεβαίνουν σε φλόγιστρα στον ουρανό τα χαμένα όνειρα των παιδιών, των μανάδων, των αδερφών που δολοφονήθηκαν στα Τέμπη εκείνη τη μοιραία νύχτα. Σήμερα λοιπόν συζητάμε ανάμεσα σε άλλα υποτύπω υπεράσπισης της θέσης του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος αποφάσισε να απέχει, και την αίτηση εξαίρεσης προς το πρόσωπο της κυρίας Ράπτη. Η εξώδικη δήλωση, την οποία επικαλέστηκε ο συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου 16-12-12-2023. Είναι η εξώδικη δήλωση του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών. Και σε σχετική διάταξη της εξώδικης αυτής δήλωσης αναφέρει: όπως προκύπτει, η έγκληση αυτή αποτελεί απλή διευκρίνηση των στοιχείων ταυτότητας των δραστών που ενέχονται στα αδικήματα, όπως είχαν ήδη καταγγελθεί με τη με αριθμό κατάθεσης ε 2023-148-16-5-23 έγκληση μήνυση, η οποία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή των Ελλήνων και βρίσκεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής και αφορά, πέραν των άλλων μηνυωμένων, δύο μέλη της, τον κύριο Πλεύρη και την κυρία Ράπτη. Γίνεται ονομαστική αναφορά. Γίνεται ονομαστική αναφορά. Μπορεί ο κύριος Τσαβδαρίδης να θέλει να ορίσει τον εαυτό του συνήγορο του κυρίου Πλεύρη και της κυρίας Ράπτη. Πλην όμως, η εξώδικη αυτή δήλωση, που προφανώς δεν έχει τύχει ανάγνωσης ούτε από την ίδια την κυρία Ράπτη, ούτε από τον κύριο Τσαβδαρίδη, αναφέρεται ονομαστικά στον κύριο Πλεύρη και στην κυρία Ράπτη. Συνεπώς υπάρχει
κατατεθειμένο στα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής και αν για κάποιο λόγο επιθυμείτε να το αποκρύψετε, είμαστε εδώ και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, να τα φέρουμε στο φως της δικαιοσύνης, ώστε να υπάρξει κάποτε δικαίωση για τους δολοφονηθέντες συνανθρώπους μας. Σας ευχαριστώ. Μισό λεπτό, ο κύριος Φλώρος. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος στην τοποθέτησή μου. Για το θέμα της κυρίας Ράπτη, νομίζω μας έχει καλύψει όλους πλήρως ο κύριος Κόκαλης, συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσαυδαρίδης δεν γνωρίζω για ποιο λόγο θεωρεί να είναι συνήγορος είτε του κυρίου Πλεύρη είτε της κυρίας Ράπτη. Νομίζω μπορούν και οι ίδιοι να μιλήσουν για τον εαυτό τους. Ο κύριος Πλεύρης μίλησε ούτως ή άλλως για τον εαυτό του, δήλωσε ότι θα απέχει. Περιμένουμε να κάνει το ίδιο και η κυρία Ράπτη για τους λόγους που προανέφερε και ο κύριος Κόκαλης. Επίσης, άκουσα δυστυχώς τον κύριο Υψηλάντη να αναφέρει για κακόβουλη μήνυση, το οποίο θεωρώ πως είναι και μια ευθεία προσβολή προς τις οικογένειες που θρηνούν και τις οικογένειες που είχαν κάποιους τραυματίες και επανήλθαν μετά από, ή προσπαθούν μάλλον να επανέλθουν από αυτό το έγκλημα που συνέβη στα Τέμπη. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να λειτουργήσουμε υπερκομματικά σε αυτή την επιτροπή και όχι όπως διακρίνω. Μπορεί να κάνω και λάθος στην πορεία, αλλά αυτή τη στιγμή αυτή την άποψη έχω σχηματίσει από τον κύριο Τσαυδαρίδη και από τον κύριο Υψηλάντη ότι θέλουν να λειτουργήσουν ως ξέπλυμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν πρέπει να λειτουργήσουμε ως ξέπλυμα κανενός κόμματος, πρέπει να διερευνήσουμε για ποιο λόγο έγινε αυτό το έγκλημα και να παραμείνουμε εκεί πέρα και να το δούμε υπερκομματικά, ξανατονίζω. Διαφορετικά, θα θέσω κι εγώ με τη σειρά μου, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, έτοιμα εξαίρεσης και του κυρίου Τσαυδαρίδη και του κυρίου Υψηλάντη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ράπτη, παρακαλώ. Λοιπόν, μισό λεπτό να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Όπως ανέφερα... Κυρία Ράπτη, έχει το λόγο, σας παρακαλώ. Στην αρχή της τοποθέτησής μου αναφέρθηκα στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα μέχρι τις 8 τουλάχιστον 12 Δεκεμβρίου δεν υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά του ονόματός μου σε οποιοδήποτε έγγραφο διαδικαστικό, έγγραφο των δικαστικών αρχών ή κάποια μηνυτήρια αναφορά είτε των συγγενών είτε οποιοδήποτε άλλου ενώπιον της δικαιοσύνης. Τοποθετήθηκα ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή. Όπως επίσης τοποθετήθηκα και για το γεγονός ότι δεν συμμετείχα ούτε βρέθηκα επιτόπου στον τόπο του δυστυχήματος. Από την άλλη, ανέφερα επίσης στην πρώτη τοποθέτησή μου ότι το πρώτον το όνομά μου το ανέγνωσα στην από 8-12 του 23, συμπληρωματική έγκληση, δηλαδή την έγκληση που κατατέθηκε με ημερομηνία προ 5 περίπου ημερών. Σήμερα έχουμε 13 Δεκεμβρίου. Αυτή η έγκληση κατατέθηκε πριν από 5 ημέρες και στην οποία, όπως ανέφερα στην πρώτη τοποθέτησή μου, ζητείται η διερεύνηση τυχών και δικής μου συμμετοχής με το δεδομένο ότι της τότε Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη, η οποία βρισκόταν σύμφωνα με δημοσιεύματα στην περιοχή του συμβάντος την επόμενη μέρα. Κατά τούτο λοιπόν και μετά και την πρόσφατη γνώση μου του εξωδίκου, του οποίου δεν έχω λάβει στα χέρια μου, των συγγενών των θυμάτων, και επειδή ακόμα με στοιχιώνουν εκείνες οι δύσκολες πρώτες ώρες και στη συνέχεια και οι επόμενες ημέρες που ακολούθησαν, που έβλεπα στα μάτια τις μητέρες των ανθρώπων που χάθηκαν, και για το γεγονός ότι θα πρέπει πράγματι η Επιτροπή μας να είναι πλήρως αμερόληπτη και να μην υπάρχει ούτε καμία συναισθηματική καν εμπλοκή οποιοδήποτε μέλους της, γιατί θα μπορούσα πολύ εύκολα να τοποθετηθώ και υπέρ
των γονέων και των συγγενών των θυμάτων ένα τραγικό δυστύχημα για το οποίο η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για τα αίτια και βεβαίως και τους υπαιτίους. Η ίδια προτείνω την αυτοεξαίρεσή μου για τους λόγους τους οποίους ανέφερα, ακριβώς όχι γιατί έχω κάποια οποιαδήποτε εμπλοκή ή συμμετοχή σε φερόμενη σύσκεψη τάχα συντονιστικού το οποίο αλλίωσε οποιοδήποτε στοιχείο, αλλά για το γεγονός και της απλής παρουσίας μου κατά τη διάρκεια των 48 εκείνων πρώτων τραγικών ωρών του δυστυχήματος. Οπότε, υπ' αυτήν και μόνο την έννοια, ζητώ, κύριε Πρόεδρε, την αυτοεξαίρεσή μου. Κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, η κυρία Ράπτη αυτή τη στιγμή... Μισό λεπτό. Επειδή αυτή τη στιγμή... Ένα λεπτάκι. Η κυρία Ράπτη έχει ζητήσει την αυτοεξαίρεσή της. Ουσιαστικά τίθεται ένα ζήτημα και σύνθεση της Επιτροπής. Προτείνω λοιπόν να λήξει σήμερα η συνεδρίαση, να οριστεί αντικατάσταση από την πλειοψηφία της κυρίας Ράπτη και η εκτίμησή μου είναι και σεβόμενος, όπως και εσείς θεωρώ, και το αίτημα του κόσμου που ζητάει επιτάχυνση της διαδικασίας. Έχουμε χαθεί στα διαδικαστικά, πάμε για τέταρτη εβδομάδα. Θεωρώ ότι το σωστό στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που χάθηκε είναι αύριο να συνεδριάσουμε. Έχει προϋπολογισμό, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ξανθόπουλε, δυστυχώς σέβομαι απόλυτα την κοινοβουλευτική διαδικασία. Η πρότασή μας είναι αύριο να συνεδριάσουμε. Ο στόχος μας ήταν και την Παρασκευή να έχουμε συνεδρίαση. Επειδή δεν μπορούμε να χαθούμε στα διαδικαστικά, θεωρούμε λοιπόν ότι αύριο πρέπει να συνεδριάσει το Σώμα και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και σας ενημερώνω ότι η πρόθεση του Προεδρείου είναι και την επόμενη εβδομάδα να έχουμε συνεδριάσεις. Την επόμενη εννοείται. Η μνήμη των 57 ανθρώπων που χάθηκαν και η ανάγκη οι οικογένειές τους να έχουν απαντήσεις, θεωρώ ότι δεν μας παίρνει άλλο να κάνουμε άλλη αργοπορία. Επομένως, επειδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η σύνθεση και επειδή περιμένουμε την αντικατάσταση της κυρίας Ράπτη, η οποία αυτοεξαιρέθηκε, λύεται η συνεδρίαση και θα κάνουμε αύριο νέα συνεδρίαση, πιθανότατα και την ίδια ώρα. Κύριε Πρόεδρε, 10 δευτερόλεπτα. Το κόλλημα ήταν γνωστό από 11 Δεκεμβρίου. Κύριε Κόκαλη, με πλήρη σεβασμό, είδατε, σας έδωσε όλο χρόνο. Ακούστε, η συνεδρίαση λύεται αυτή τεχνικά. Μισό λεπτό, μισό λεπτάκι. Η συνεδρίαση αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σύνθεση. Έχει αυτοεξαιρεθεί η κυρία Ράπτη. Βάσει του κανονισμού πρέπει να σταματήσουμε τη συνεδρίαση. Δεν έχουμε σύνθεση. Λοιπόν. Εντάξει, κύριε Ψηλάδη. Θα τα συζητήσουμε. Λύεται η συνεδρίαση.